23, 16 και 7 βρέθηκαν 6 δελτία με επιτυχίες που κερδίζουν από 30.750.040 δραχμές, 621 δελτία με 5 σωστές προβλέψεις που κερδίζουν από 245.105 δραχμές και 42.932 δελτία με 4 προβλέψεις σωστές που κερδίζουν από 2.900 δραχμές. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα η Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού Φάνη Πάλι Πετραλιά, η οποία δήλωσε ότι το 1990 ήταν έτος νοικοκυρέματος και θεμελίωσης, αφού επετεύχθη το 7 Απριλίου Δεκεμβρίου περιστολή των προϋπολογιστήσεων δαπανών στον χώρο του αθλητισμού κατά 4,4 δισεκατομμύρια δραχμές, δίχως μιας ώρας απεργίας στο χώρο. Επίσης, η Γενική Γραμματεία απέκτησε ιδιόκτητη στέγη των γραφείων της, που από το 1958 που ιδρύθηκε στεγάζονταν σε διάφορα κτίρια στο κέντρο με υψηλά ενίκεια. Τέλος, η κυρία Πετραλιά είπε ότι το 1991 θα είναι μια δύσκολη χρονιά τόσο στην οικονομία όσο και στον αθλητισμό. Στο μπάσκετ τώρα, με συμμετοχή δύο Ελλήνων μπασκετμπολιστών, του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Παναγιώτη Φασούλα, διεξάγεται αυτή την ώρα στο Split φιλικός αγώνας μεταξύ της POP 84, της γνωστής Γιουγκοπλάστικα, και της Μικτής Ευρώπης για τα 45χρονα της Γιουγκοπλάστικα. Στη Μικτή Ευρώπη είχε κληθεί, το βλέπουμε, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Απευθεία σύνδεση από το Split, λοιπόν. Παναγιώτης Γιαννάκης με τα χρώματα της Μικτής Ευρώπης έτοιμος για τις βολές. Στη Μικτή Ευρώπη είχε κληθεί και ο Νίκος Γκάλης, που όμως δήλωσε αδυναμία συμμετοχής λόγω τραυματισμού στο μάτι. Πολλοί άλλοι γνωστοί Άσια αγωνίζονται σήμερα με την Μικτή Ευρώπη, όπως οι Ισπανοί Χιμένεθ Μοντέρο σαν επιφάνεια, ο Γάλλος Οστρόφσκι, ο Ισραηλινός Τζάμψη και ο Ιταλός Τουσκόνη. Και από τον μπάσκετ, ενώ ήδη βλέπουμε τα τελευταία στιγμιότυπα, να περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Στις 7 Φεβρουαρίου θα εκδικαστεί από την FIFA η έφεση του Ολυμπιακού που ζητά την εξάλληψη της ποινής των δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών που έχει επιβληθεί για τα κύπελα Ευρώπης. Και τώρα σε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, παράξενα, περίεργα και όμως αθλητικά. Κάπως έτσι θα μπορούσαν να τίτλοφορηθούν πραγματικά απίθανα συμβάντα του 1990 που μας έστειλε. Καλό σας βράδυ.